Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Κυρίες Δεσποινίδες, κύριοι, καλησπέρα σας. Τελευταία ημέρα του Οκτώβρη. 31 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα αποταμίευση. Η σημερινή, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί. Λίγα λεπτά πριν τις 9 ξεκίνησε και η απόψινή μας εκπομπή μπροστά από τις κάμερες, on camera, μια εκπομπή κάθε Πέμπτη, από τα πλατό, από τα στούντιο του σταθμού μας. Μια εκπομπή που ασχολείται με πολλά θέματα της καθημερινότητας, κοινωνικά, πολιτικά και πάνω απ' όλα ακούτε και προβάλλονται βέβαια μέσα από αυτή τη συχνότητα πολλές ρεαλιστικές και αληθινές εικόνες της πραγματικής ζωής που ζούμε φίλες και φίλοι και όχι της οικονομικής πραγματικότητας που θέλουν πολλοί οι οποίοι υπηρετούν τον ελληνικό λαό μέσα από την θέση του πολιτικού προσωπικού υποστηρίζοντας την εικονική πραγματικότητα κατά αυτούς που σώνει και καλά, πολλοί από αυτούς θέλουν να μας πούν ότι η νύχτα είναι η μέρα και η μέρα η νύχτα. Τούτο το λέω γιατί με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης πρέπει και οφείλουμε σαν εκπομπή και σαν λαό, σαν πολίτες να ενσκύψουμε σε ένα πολύ μεγάλο οικονομικό έγκλημα το οποίο έχει γίνει σε αυτή τη χώρα, να μου πείτε είναι το μοναδικό. Όχι βέβαια, έχουν συντελεστεί πολλά έγκληματα, αλλά αυτό αφορά 14-15.000 συμπολίτες μας και την βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων, της οικονομίας των ασφαλιστικών ταμείων που κάποιοι πολιτικοί, με επικεφαλής βέβαια τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο, με τον δωτό πρωθυπουργό, τον Παπαδήμο και όλους αυτούς τους περίεργους πολιτικούς, κατέκλεψαν, αυτή είναι η πραγματικότητα, έκαναν οικονομική αφέμαξη όλων αυτών των οικονομιών που είχαν εμπιστευτεί οι Έλληνες πολίτες, αποταμιεύοντας στα ελληνικά ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Και αυτοί όλοι οι οποίοι περηφανευόντουσαν και πανηγύριζαν για το κούρεμα και για το περιβόητο PSI που, ανοίξτε μια παρένθεση, θα έχει φοβερά μεγάλες εξελίξεις στη συνέχεια, γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι από το εξωτερικό ήδη έχουν αρχίσει οι πρώτες αποφάσεις δικαστηρίων που δικαιώνουν θύματα από αυτή την περίπτωση του κουρέματος με πρωταγωνιστές, όπως σας είπα, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τους υπόλοιπους πριν από 1,5-2 χρόνια. Θέλω βέβαια να πω ότι αυτή η Παγκόσμια ημέρα αποταμίευσης, η οποία σαν νόημα έχει ότι ο καθής από εμάς φροντίζει σήμερα για να έχει αύριο, αποταμιεύοντας, και βέβαια με την αποταμίευση, η αποταμίευση μάλλον, συμβάλλει στο ατομικό και γενικό καλό. Είναι
το πνεύμα που κυριαρχεί στην σημερινή ημέρα, Παγκόσμια ημέρα αποταμίευση, λοιπόν, 31 του Οκτώβρη, και όλο αυτό το πρόθυμο προσωπικό το οποίο δημιούργησε ό,τι δημιούργησε, κατέστρεψε την αξία αυτής της σημερινής ημέρας και την κατέστρεψε την έννοια της αποταμίευσης εδώ στη χώρα μας, καταστρέφοντας χιλιάδες ανθρώπους και οδηγώντας στο θάνατο μέσω των αυτοκτονιών πολλούς από αυτούς οι οποίοι επλήγησαν οικονομικά, έτσι επιλεκτικά όπως σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε το συγκεκριμένο εγκληματικό σχέδιο, θα έλεγα, το οποίο δεν είχε μόνο τα θύματα, τα οικονομικά θύματα συμπολιτών Ελλήνων ή ασφαλιστικών ταμείων, που τα αποτελέσματά τους θα τα βλέπουμε όχι μόνο σήμερα, κύριε Βρούτσι, κύριοι της κυβέρνησης, θα τα βιώνουμε σε καθημερινή βάση, γιατί όλα αυτά λείπουν με το κούρεμα το οποίο εσείς με την Πανοκρουσίες ανακοινώνατε στον ελληνικό λαό. Αλλά μου πείτε, τι οικονομικές γνώσεις να έχει το σύνολο των πολιτών με αυτό το περιβόητο κούρεμα? Τέτοια κουρέματα, κύριε Βενιζέλο και κύριε Σαμαρά, τα επιτυχάνουμε με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Εντάξει, το πλάνο, αφήστε το. Δεν χρειάζεται να το απομακρύνετε. Αφήστε το. Θέλω λοιπόν να πω, φίλες και φίλοι, ότι ο τρόπος που διαχειρίστηκε επί τόσα χρόνια αυτό το μείζον θέμα, το οποίο ταλανίζει χιλιάδες οικογένειες και στο οποίο αναγνωρίζεται ότι υπάρχει το δίκαιο στα αιτήματα όλων αυτών των ανθρώπων, αυτή η περιπέτεια συνεχίζεται. Και συνεχίζεται αδιαφορώντας και αγνοώντας όλες τις προσπάθειες όλων αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι αγωνίζονται με νύχια και με δόντια να αποδείξουν το αυτονόητο, το ότι έχουν απόλυτο δίκιο. Και φυσικά το αναγνωρίζει όλος ο κόσμος ότι έχουν δίκιο. Αλλά πού θα το βρουν τη στιγμή που δεν υπάρχει κράτος, που δεν λειτουργεί τίποτα? Λειτουργεί εκεί που θέλουν να λειτουργούν κάποιοι θεσμοί και κάποια όργανα. Να βάλουμε όμως την κουβέντα μας και τον εκπρόσωπο και έναν εκπρόσωπο των ομολογιούχων, να μου ετοιμάσει βέβαια και το κοντρόλ, το βίντεο το οποίο θέλω να δούμε μαζί με τον κύριο Τσολιά από την σημερινή κινητοποίηση των ομολογιούχων με πρωταγωνιστή τον κύριο Άγα Σταμάτη, για να κάνω και το σχόλιο. Να καλησπερίσουμε λοιπόν τον κύριο Τσολιά από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Τσολιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Η φωνή σας έχει κλείσει, φαντάζομαι. Έχει κλείσει η φωνή μου και στρογγυλή. Αλλά πιστέψτε μου ότι στη δικιά σας εκπομπή θα έβγαινα ακόμα και χωρίς φωνή. Γιατί θα ακούγατε εσείς και όλοι, και όλοι οι Σύρος και όλο το Αιγαίο, θα ακούγανε την ψυχή μου. Έχω να πω δύο πράγματα σήμερα. Καταρχήν, ένα μήνυμα στους ομολογιούχους, ότι όλοι μαζί, όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε και καταφέρνουμε πολλά πράγματα. Έχουμε και τη συμπαράσταση και των ανθρώπων γύρω-γύρω, των υπόλοιπων πολιτών που βλέπουν την αδικία. Πρέπει οι ομολογιούχοι να είναι περήφανοι. Να είναι περήφανοι που είναι ομολογιούχοι. Ακριβώς γιατί έχουν βοηθήσει την πατρίδα, και αυτοί που ντρέπονται να βγουν προς τα έξω πρέπει να είναι ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος και όλος αυτός ο περίγυρος που μας κλέψανε τα λεφτά. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε ψηλά το κεφάλι και καθαρό το κούτελο. Με ψηλά τις αφίσες, με τα γουρούνια που δείχνετε κι εσείς, τα γουρούνια, τα γουρουνάκια που μας μάθανε από μικρούς τις κουμπαράδες, που τα έχουν πάρει με τις μπαλτάδες και τα έχουν σφάξει. Κατέστρεψαν την αξία της σημερινής ημέρας. Ακριβώς. Και καταράκωσαν βέβαια και σημαντικό κομμάτι, το έχω πει πολλές φορές, και το κύρος του ελληνικού δημοσίου και, της ελληνικής δημοκρατίας σαν κράτος. Γιατί όταν θυσιάζεις φέροντας στο προσκήνιο τα δικά σας ζητήματα, όταν θυσιάζεις το κύρος, εγκυμονούν και άλλοι κίνδυνοι που δεν εμπιστεύονται πλέον κανείς στο ελληνικό κράτος και το ελληνικό δημόσιο. Έχουν κάνει διπλές, τριπλές εγκληματικές ενέργειες, θα έλεγα, με τον τρόπο που συμπεριφερθήκαν στην περίπτωση σας, κύριε Τσολιά. Και το ξέρουν και φαντάζομαι ότι πιθανότατα λέω εγώ, ότι να υπήρχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει, με τα συγκεκριμένα αποτελέσματα, θυσιάζοντας και εσάς.
είναι ένα σχέδιο εθνικής προδοσίας. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω. Πώς μπορώ να πω εγώ σαν Έλληνας πολίτης και σαν ασφαλισμένος ότι πανηγύριζε ο Βενιζέλος και η τότε κυβέρνηση με το κούρεμα θυσιάζοντας τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, κύριε Τσολιά. Δεν φταίει κανείς δηλαδή. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα, κάποιοι τα έχουν φάει. Ακριβώς όπως το λέτε, ναι. Κάποιοι έχουν φάει. Δεν πρέπει να αναζητηθούν. Και βλέπω έτσι έναν τρόπο περίεργο και από το αντιπολιτευτικά και αντιμνημονιακά κόμματα. Και πρέπει κάποια στιγμή να βγουν στο προσκήνιο και θα πρέπει να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό ότι έχουν διάθεση, τουλάχιστον πολιτική, να ερευνήσουν που πήγαν αυτά. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να βγουν στο προσκήνιο. Ταυτόχρονα, και μια που θίξατε το θέμα, θέλω επίσης να σας δώσω μια είδηση. Ναι. Ο Σύλλογος Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχων, και αυτό το λέω πρώτη φορά στην τηλεόραση, προετοιμάζει και ετοιμάζει αγωγές στα ποινικά δικαστήρια. Αυτά δεν έχουν σχέση με τις αποζημιώσεις που ζητάμε, είναι καθαρά το ποινικό κομμάτι. Ετοιμάζει και προετοιμάζει αγωγές για τα ποινικά δικαστήρια εναντίον του σημερινού αντιπροέδρου της κυβέρνησης και πρώην Υπουργού Οικονομικών, κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, του κ. Προβόπουλου, του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του κ. Παπαδήμου, του πρώην Πρωθυπουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου, του κ. Χριστοδούλου, πρώην Διευθυντή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και του κ. Ζανιά, πρώην Προϊστάμενο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Είναι όλοι εμπλεκόμενοι στο PSI και όλοι υπεύθυνοι για τη σφαγή που έγινε στους ομολογιούχους και στα χρήματα του ελληνικού λαού. Θα ετοιμάσουμε αγωγές στα ποινικά δικαστήρια και θα πάει αυτή η βαλίτσα πολύ μακριά. Και επίσης, θέλω να περάσω το μήνυμα στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βενιζέλο, όπως τους έχουμε βγάλει να σφάσουν τα γουρουνάκια της αποταμίευσης και να καταρακώνουν κάθε έννοια αποταμίευσης που κάθε τέτοια περίοδο, κάθε 31 Οκτωβρίου, τα παιδιά στη σχολεία γράφανε εκθέσεις για την αποταμίευση και πλέον κανένας δεν μπορεί να γράψει για την αποταμίευση γιατί την έχουν ξεφτελήσει αυτοί οι ίδιοι. Έχω να τους πέραξω το εξής μήνυμα. Η κοροϊδία έλαβε τέλος. Το μήνυμα δόθηκε σήμερα σε όλη την Ελλάδα από τους ομολογιούχους και είναι ένα και το εξής. Μας εμπέξανε προεκλογικά με τα ΘΑ και με τις συγκεκριμένες λύσεις αποκατάστασης. Και τώρα πλέον μας έχουν ξεχάσει. Εμείς όμως δεν πρόκειται να τους ξεχάσουμε ποτέ. Θα τους θυμηθούμε τώρα στις ευρωεκλογές που έρχονται και στις δημοτικές εκλογές και μετά στις επικείμενες εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν. Το μήνυμα είναι ένα. Ψήφο από ομολογιούχο δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ. 100.000 ψήφοι ομολογιούχων, τουλάχιστον 100.000 ψήφοι ομολογιούχων, γιατί θέλω να πω και μια άλλη είδηση. Οι οικογένειες που έχουν αποταμιεύσει, σύμφωνα με τελευταία έρευνα που έχουμε κάνει με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους, πλησιάζουν τις 20.000 οικογένειες. Όχι 11.000 που έλεγε ο Βενιζέλος, ούτε 15.000 που έλεγα μέχρι πριν από λίγο καιρό κι εγώ. Γιατί και ένας ένα λεπτό, κύριε Τσολιά. Και ένας να είναι, έχει υποχρέωση ο κάθε πολιτικός, ο οποίος είναι υπεύθυνος και απευθύνεται σε Έλληνες πολίτες, να είναι συνεπείς και να μην κατακλέβουν έστω και έναν. Όχι χιλιάδες όπως είστε εσείς. Μπράβο, μπράβο. Έστω και ένας να υπάρχει. Λοιπόν, και καταλήγοντας θέλω να πω το εξής. Οι τουλάχιστον 100.000 ψήφοι των ομολογιούχων θα πάνε μόνο κούκι σε ένα κόμμα. Θα πάνε μονοκούκι εκεί που ορίζει το συμφέρον των ομολογιούχων. Την απάντηση από εμάς θα την πάρουν στις εκλογές. Και όπως την προηγούμενη φορά, με την ανακοίνωση που έβγαλε ο κ. Μιχελάκης, 4 μέρες πριν τις εκλογές, άρπαξε και έκλεψε τις ψήφους των ομολογιούχων, αυτή τη φορά την τελευταία λέξη θα την πούν οι ομολογιούχοι και θα είναι η τάξη των ομολογιούχων αυτή που θα βγάλει την επόμενη κυβέρνηση. Να είναι σίγουροι γι' αυτό τόσο ο κ. Σαμαράς, όσο και ο κ. Βενιζέλος. Εγώ θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Δείτε το επόμενο βίντεο το οποίο έχει πρωταγωνιστεί τον εκπρόσωπό σας εδώ στις Κυκλάδες, τον Σταμάτη τον Άγα, που και δημόσια να τον ευχαριστήσω για το θάρρος, για το κουράγιο, για την αγωνιστικότητα την οποία δείχνει
και είναι ένα μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες και ιδιαίτερα στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα τους θεωρήσω ότι έχουν σκυμμένο το κεφάλι ένα μεγάλο κομμάτι πολιτών και ανέχονται όλες αυτές τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται από... Θα εξηγήσω στη συνέχεια της εκπομπής. Θα έχει ενδιαφέρον η σημερινή εκπομπή, γιατί θα δείξω πράγματα όχι μόνο για το θέμα σας. Και εγώ έχω να πω ένα λόγο για το Σταμάτη. Μακάρι σαν το Σταμάτη τον Άγα να ήταν κι άλλοι. Τη δύναμη και το ψυχικό σθένος που έχει, γιατί από εμάς εξαρτάται. Πρέπει αυτό να το καταλάβουν όλοι. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Πριν κλείσουμε, κύριε Τσολιά, έτσι στην ανοιχτή επιστολή την οποία δώσατε και στις περιφερειακές αυτοδιοικήσεις, φαντάζομαι σε όλη την επικράτεια, σε όλες τις περιφέρειες, μεταξύ των ετοιμάτων σας να μεσολαβήσετε, λέει, ώστε άμεσα να μπορέσουμε να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό και να του παραθέσουμε όλα τα στοιχεία για το πρωτοφανές αυτό γεγονός που θίγει την εμπιστοσύνη τόσο στις αποταμιεύσεις γενικότερα, όσο και στη χώρα μας. Κύριε Τσολιά, και αν συναντηθείτε, εγώ λέω, με τον κύριο Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, δεν θα σταθώ στον Αντώνη Σαμαρά, πιστεύετε ότι θα δώσει λύση κάποιος Πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα, αφού εγώ θα τη θεωρήσω ότι είναι κατεχόμενη, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι στείλανε τελεσίγραφο, λέει, οι Τροϊκανοί, ότι δεν θα έρθουν την άλλη εβδομάδα, γιατί δεν έχουν τηρήσει αυτά τα οποία έχουν υπογράψει, βέβαια, η πολιτική και η κυβέρνηση. Το ξέρετε, έτσι. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να πάρει πρωτοβουλία ένας Πρωθυπουργός ο οποίος παίρνει εντολές από αλλού? Εγώ αυτό που έχω να απαντήσω στο πολύ εύλογο και σωστό ερώτημά σας είναι το εξής. Αν ο κύριος Σαμαράς αισθάνεται ότι είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας, αν ο κύριος Σαμαράς αισθάνεται την υπευθυνότητα αυτή που εκδήλωνε πριν τις εκλογές με τα 18 σημεία του Ζαπίου, όταν κουνούσε το χέρι και φώνασε σαν αντιπολίτευση τότε και ζητούσε την ψήφο του ελληνικού λαού για να γίνει πρωθυπουργός, τα σημεία αυτά τα οποία δεσμεύτηκε και στα οποία στο σημείο 3 του Ζαπίου ανέφερε ξεκάθαρα ότι πρέπει να γίνει άμεση αποκατάσταση των ομολογιούχων, πρώτα απ' όλα σαν άντρας και μετά σαν πρωθυπουργός αυτής της χώρας πρέπει να τηρήσει την υπόσχεσή του. Όλα τα άλλα θα είναι απλά φτηνές δικαιολογίες. Σας ευχαριστώ για την παρέβασή σας. Συνεχίζουμε την εκπομπή. Πέστε και στους συντρόφους σας εκεί. Σας ευχαριστούμε όλοι. Να είστε καλά. Να είστε καλά στο sirostv1.gr. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε. Το ξέρετε. Και φίλες και φίλοι, να περάσουμε να ετοιμαστεί το control να μας δείξει το βίντεο το οποίο είναι από την σημερινή έτσι, κινητοποίηση που έκανε ο Σταμάτης ο Άγας. Να κάνω ένα μικρό σχόλιο μόνο ότι πολλά θύματα αυτής της οικονομικής περιπέτειας που βρίσκονται και στην Σύρο ντρέπονται ή και φοβούνται ορισμένοι να εμφανιστούν και να διαδηλώσουν και να εκφράσουν την έντονη αγανάκτηση και πικρία που αισθάνονται αφού τους έχουν αφαιρέσει τις αποταμιεύσεις τους, αφού τους κούρεψαν τα ελληνικά ομόλογα και αφού θυσίασαν τους Έλληνες και τα ασφαλιστικά ταμεία οι πολύ μεγάλοι ηγέτες, πολιτικοί ηγέτες, όπως είναι ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, θυσιάζοντας εμάς δηλαδή, για να σώσουμε τι, κύριε Βενιζέλο, ρωτώ. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι πολλοίς κόσμος είναι και στο στάδιο το ότι ναι μεν μπορεί να είναι θύματα, αλλά να σας πω κάτι, εάν και εγώ ήμουν ένα από αυτά τα θύματα τα οικονομικά, αυτών των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί και είχα τις αποταμιεύσεις και μου τις είχαν αφαιρέσει γιατί με το έτσι θέλω, θα ήμουν κάθε μέρα στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο όπως κάνει και ο Σταμάτης ο Άγας και υποψιάζομαι και υποπτεύομαι ότι μπορεί να υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς που τα χρήματα τα επένδυσαν αλλά δεν τα έχουν δουλέψει, δεν τα έχουν πονέσει, φαντάζομαι. Γιατί μεροκαματιάριδες, άνθρωποι επιχειρηματίες, οι οποίοι πάνε με το σταυρό στο χέρι και αποταμιεύουν και μετά στη συνέχεια έχουν τέτοιες θυσίες τις οποίες τους επιβάλλουν τα πολιτικά συστήματα ή οι πολιτικοί άντρες και γυναίκες που κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτόν τον τόπο, εάν είχαν τέτοια συμπεριφορά θα είχαν εκραγεί πραγματικά και θα ήταν κάθε μέρα στους δρόμους. Άρα λοιπόν υποψιάζομαι ότι και ένα κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θυσίασαν ή θυσιάστηκαν δεν θα έχουν δουλέψει. Δεν θα έχουν πονέσει τον ιδρώτα αυτών των αποταμιευτικών ζητημάτων που έχουν φτιάξει και τα έχουν χάσει με συνοπτικές διαδικασίες όπως είναι αυτή η περίπτωση.
αυτό έτσι για να βάλω κάποια πράγματα σε μια διάσταση, γιατί υπάρχουν και τέτοια πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κοπιάσει έχοντας στη διάθεσή τους ελληνικά ομόλογα. Και έχω παραδείγματα τα οποία είναι πολιτικά πρόσωπα τα περισσότερα. Σε αυτά απευθύνομαι. Γι' αυτό δεν διαμαρτύρονται κιόλας και κάνουν την πάπια, όπως λέμε στην καθολομελημένη. Να πάμε να δούμε το βιντεάκι και να πω ότι ο Σταμάτης ο Άγας πρέπει να διατηρήσει την ψυχραιμία του, πρέπει να προστατέψει την υγεία τη δική του και κατ' επέκταση της οικογένειάς του. Γι' αυτό έχω στη συνέχεια αυτό το μικρό βίντεο, να περάσουμε να το δούμε και επανερχόμαστε. Αντισταθείτε σ' αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει καλά είμαι εδώ. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που πάλι γύριζε στο σπίτι και λέει δόξα σου Θεός. Αντισταθείτε. Αντισταθείτε, αντισταθείτε σ' αυτόν που χαιρετάει απ' την εξέδρα ώρες ατέλειωτες τις παρελάσεις. Στον πρόεδρο του εφετείου αντισταθείτε στις μουσικές. Μας χωρίζεσαι!
Έχουμε κι άλλο υλικό, αλλά μοντάραμε έτσι για να μην κουράσουμε και στην παρουσίαση της εκπομπής. Να σταθούμε όμως και πάλι στην αγωνιστικότητα του συγκεκριμένου ανθρώπου. Να περάσουμε όμως να κάνουμε και μια τηλεφωνική σύνδεση με τον κύριο Παπαγεωργίου Νίκο, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Φυσικών Προσώπων Ομολογιούχη. Καμένος και εσείς, κύριε Παπαγεωργίου, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, κύριε Στρογγύλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είδα το συγκλονιστικό τον Σταμάτη στο βίντεο που είδατε τώρα, που δείξατε τώρα. Είδα την απόγνωση στο λόγο του, στα μάτια του. Μας έχουν εξευτελίσει, κύριε Στρογγύλη. Και, και πολλοί συνάδελφοι και συμπολίτες μας, κύριε Παπαγεωργίου, έχουν φτάσει και στο έσχατο σημείο της αυτοκτονίας. Βέβαια, αποτρέπομαι και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούνται αυτοί οι μέθοδοι, αλλά με μας την πολιτική η οποία ασκείται και ο εξευτελισμός και ο τρόπος συμπεριφοράς, πολιτική συμπεριφορά που έχουν, όπως ο Βενιζέλος, όπως και οι υπόλοιποι, έχετε δίκιο, αλλά εντάξει. Μας φέρνουν σε σημείο, αδιέξοδα. Μας φέρνουν σε σημείο να κάνουμε πράγματα που ούτε τα είχαμε διανοηθεί. Άνθρωποι, οικογενειάρχες, νομοταγείς που ιδρώνουμε, που πληρώνουμε τους φόρους μας, που είμαστε το υπόδειγμα για κάθε ευρωπαϊκό πολιτισμένο κράτος, μας φέρνουν εκτός ορίων. Μας ζητάνε να πληρώνουμε συνέχεια και μας έχουν πάρει τη φοροδοτική μας ικανότητα. Από πού να πληρώσουμε? Μας τα πήραν όλα και τώρα μας λένε δώστε μας κι άλλα. Έχω ετοιμάσει και ένα βιντεάκι με τον κύριο Καραβίτη, τον περιβόητο σύμβουλο του Υπουργείου Οικονομικών, τον οποίον έχουν ξεθάψει και κάνουν κάποιοι δημοσιογραφούντες στα μεγάλα κέντρα των Αθηνών ότι δεν γνωρίζουν και ποιος είναι ο κύριος Καραβίτης, ο οποίος θεωρείται ο εμπνευστής του νέου φορολογικού για τα μαντριά, για τις τάνες. Τα ξέρετε, φαντάζομαι, και τα ψευτοπαλικαρισμοί που παρουσιάζονται από κάποιους εθνοπατέρες του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι κάνουν επαφές δήθεν για να βελτιώσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Οι άνθρωποι είναι βλαμμένοι, κύριε Στρογγύλη. Είναι βλαμμένοι. Είναι ανεπάγγελτοι και επικίνδυνοι. Θα πρέπει όμως να αντιληφθεί και ο Έλληνας πολίτης, οι Έλληνες πολίτες, γιατί όταν εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές και τέτοιες συμπεριφορές, θα το δείτε στο βίντεο ξεκάθαρα και θα το σχολιάσω, αλλά τουλάχιστον να αφυπνιστούν οι Έλληνες πολίτες και κάποια στιγμή να πούνε «Στοπ κύριε, τέλος μέχρι εδώ κύριε Καραβίτη». Το έχουν καταλάβει. Δεν το έχουν καταλάβει, γιατί λέει θα έχουμε μία απώλεια του 10 με 15% με το νέο φόρο που ετοιμάζομαι. Τέτοιο θράσος πολιτικό δείχνουν και επιδεικνύουν όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι μπαίνουν στα γραφεία και σχεδιάζουν επί χάρτου πώς θα εξοντώσουν τον ελληνικό λαό. Ακριβώς. Και πώς θα αφαιμάξουν ότι... Έχουν πάρει διαταγές να εξοντώσουν τους πολίτες αυτής της χώρας με κάθε τρόπο. Μιλούσαμε σήμερα αλλά πρέπει να ξυπνήσουν και με τους συνταξιούχους, τα ζώα που βρίσκονται στους στάνους. Με τους συνταξιούχους που με το PSI καταλήστευσαν και τα ταμεία των συνταξιούχων. Είμαστε μαζί τους. Τους στηρίζουμε, μας στηρίζουν, έχουμε αλληλεγγύη όλοι οι Έλληνες ο ένας προς τον άλλον. Πρέπει όλοι μαζί να βγαίνουμε στους δρόμους και να μπούμε μέσα στα σπίτια τους, όπως έχουν μπει και σωματείο και γλιτεύουν. Και το Σωματείο Συνταξιούχων σήμερα ήταν στην διαδήλωση την οποία πραγματοποίησε και ο Σταμάτης ο Άργας και οι συνάδελφοί σας. Να το τονίσουμε και αυτό. Και στην Αθήνα το ίδιο. Και στην Αθήνα το ίδιο γινότανε. Βέβαια, η συμμετοχή δεν είναι και πολύ μεγάλη σε αριθμό, έτσι, να το τονίσουμε αυτό. Δεν ήταν πολύ μεγάλη σε συμμετοχή, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι πρέπει να περάσει το μήνυμα και να το αντιληφθούν όλοι οι συμπολίτες ότι αυτό το έγκλημα το οποίο έχει γίνει πρέπει να θεραπευθεί. Αυτό λέω. Μ' ακούτε? Κύριε Παπαγεωργίου, μ' ακούτε? Εγώ δεν σας ακούω. Έχουμε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, φαντάζομαι θα αποκατασταθεί. Λέγαμε λοιπόν, συζητώντας με τον κύριο Παπαγεωργίου, βέβαια μη σταθούμε στην περίπτωση των παρακολουθήσεων, αυτό είναι γνωστό, τη σπάση, και ας μην μας τα εξηγούν οι πρώην πολιτικοί οι οποίοι βγαίνουν σήμερα και λένε και παρουσιάζουν ότι υπήρχαν οι παρακολουθήσεις κλπ. Κλπ. Αυτά τα ξέραμε και ισχύουν πολλά χρόνια. Βέβαια,
τον τρόπο τον οποίο χρησιμοποιούν στο επικοινωνιακό, κύριε Παπαγεωργίου. Μάλιστα, με βάλει. Έχουμε και προβληματικές έτσι οι γραμμές μας. Λέω ότι μας παρακολουθούν βέβαια και όχι την ούτως ή άλλως ζωντανή είναι η εκπομπή, αλλά και στις τηλεφωνικές μας γραμμές όλο τέτοια περίεργα συμβαίνουν. Τέλος πάντων, συνεχίστε. Συμμορείτες, αυτό θα πω. Υπάρχει μια συμμορία που παίρνει διαταγές, παίρνει εντολές. Τράπεζες και πολιτικοί έχουν κάνει μια συμμορία. Θα σας πω αυτό. Οι ξένοι αγοράζουν μετοχές τραπεζών και έχουν δώσει εντολές, ρητές εντολές, οι τράπεζες να πάρουν τα λεφτά του κόσμου. Ανακεφαλαιοποιούμε τις τράπεζες με τα λεφτά των φορολογούμενων για να βγάλουν κέρδη. Οι τράπεζες αγοράζονται από ξένους, οι πολιτικοί παίρνουν εντολή από τους ξένους. Μας το είπε ξεκάθαρα ο Στουρνάρας. Ο νεοφιλελεύθερος όμως πρωθυπουργός στην Ισπανία, ο Ραχόη, δεν έσωσε τις τράπεζες. Το ξέρετε, φαντάζομαι, έτσι. Βεβαίως. Τις άφησε κλήρη, τους λέει, αν θέλετε να τις σώσετε εσείς τις τράπεζες, σώστε τις. Δεν τα φόρτωσε στον Ισπανικό λαό, έτσι. Εδώ, και είναι νεοφιλελεύθερος, δεξιός δε πολιτικός. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για πατριώτες, θα πρέπει να πάμε στο έπος του 40. Εδώ πέρα είμαστε ανάδελφοι, ο ένας κοιτάει να βγάλει το μάτι του άλλου, οι πολίτες και οι πολιτικοί είναι ξεπουλημένοι. Δίνουν τώρα φοροαπαλλαγές στις τράπεζες γιατί αυτές τις εντολές έχουν πάρει και αγνοούν τους Έλληνες πολίτες. Τέτοια διάκριση, τέτοια αδικία. Γι' αυτό σας λέω, μας φέρνουν στα όρια της απόγνωσης. Είδα το Σταμάτη, το φίλο και αγαπημένο, του λέω να κάνει υπομονή, να κάνει κουράγιο. Πιστεύω ότι θα βρούμε μια λύση γιατί όλοι οι πολιτικοί λένε ότι έχουμε δίκιο. Μένει να το κάνουν και έργο, να μην μένουν στα λόγια. Μένει να αποδείξουν ότι υπάρχουν ακόμα άντρες σε αυτό το κοινοβούλιο που έχουν λόγο. Επιτρέψτε μου να έχω κάποιες ενστάσεις για το τελευταίο που είπατε, για τον τρόπο που διαχειρίζονται αυτά τα σημαντικά ζητήματα τα οποία απασχολούν τον ελληνικό λαό. Όταν έρχονται βουλευτές της επαρχίας και κάνουν επισκέψεις και συζητήσεις με τον Στουρνάρα, τον Υπουργό Οικονομικών, όσον αφορά με την περίπτωση της νέας φορολόγησης των ακινήτων, των ταμιών και των αποθηκών και γενικά όλο αυτό το παραμύθι το οποίο είναι στημένο με αρχιτέκτονα τον κύριο Καραβίτη, ο οποίος ήταν από τους προτεργάτες, θα έλεγα, της ημιτικής εποχής και της προετοιμασίας της ένταξης της ελληνικής οικονομίας μέσα στο σκληρό ευρώ στην Ευρωζώνη, τα οποία τα μαγείρεψαν, περιμένετε καλά αποτελέσματα, χρήμα ψάχνουν, αίμα θέλουν, κύριε Παπαγεωργίου, και θα πρέπει να το αντιληφθούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες για να αντιδράσουν. Και κάποια στιγμή, κύριε Παπαγεωργίου, πρέπει να επικρατήσει και η πολιτική ανυπακοή. Θα εξηγήσω ένα άρθρο το οποίο είναι ενός καθηγητή του Πανεπιστημίου στο Λονδίνο, που αιτιολογεί και εξηγεί ορισμένα πράγματα και θα πρέπει ο ελληνικός λαός, οι Έλληνες πολίτες, να αντιληφθούν τον εμπεγμό τον οποίο δέχονται από όλους αυτούς τους πολιτικούς, οι οποίοι λένε ότι σώνουν και προσπαθούν να σώσουν τα αντάμια του Έλληνα και της Ελληνίδας. Αν είναι δυνατόν. Και εμείς αίμα θέλουμε, κύριε Στρογγύλη, ακριβώς όπως έχουν πιει το αίμα των δικών μου των παιδιών, ενώ αυτοί οι ξαδιάντροπα συνεχίζουν να παίρνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τις δικές μας, τον ιδρώτα μας, τις αποταμιεύσεις μας, το μέλλον των παιδιών μας, δεν τρέπονται καθόλου? Είναι δυνατόν? Θα βγούμε στους δρόμους και θα πάρουμε την εκδίκησή μας και εμείς. Δεν θα αργήσει αυτή η ώρα. Και θα πάρουμε την εκδίκησή μας και ας σταματήσουν να πετάνε τον μπαλάκι στους άλλοι φταίνε γι' αυτό, σε άλλους πρέπει να απευθυνέται το λόγο. Όχι. Όποιοι δεν είναι ικανοί να διορθώσουν τα κακώς κείμενα είναι εξίσου υπεύθυνοι. Όσοι δεν είναι μέρος της λύσης είναι μέρος του προβλήματος. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας στον αγώνα σας. Σας είμαστε ευγνώμονες, κύριε Στρογγύλη. Εμείς υποχρέωση έχουμε να ενημερώνουμε και να δίδουμε βήμα. Εμείς δεν είμαστε συστημικοί οι οποίοι θα καλύπτουμε ή θα μακιγιάρουμε την πραγματική εικόνα την οποία βιώνει η ελληνική κοινωνία.
ούτε ζούμε σε εικονική πραγματικότητα, ούτε θα δεχθώ ό,τι λένε οι επιτετραμένοι και οι υπεύθυνοι πολιτικοί οι οποίοι υπηρετούν στα διάφορα υπουργεία, είτε Βρούτσης λέγεται αυτός, είτε Στουρνάρας, είτε η ελληνική κυβέρνηση. Σεβόμαστε τους νόμους, αλλά έχουν υποχρέωση πρωτίστως όλοι αυτοί οι κύριοι να σεβαστούν και να αφουγκραστούν την ελληνική ρεαλιστική εικόνα την οποία βιώνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα και να αφήσουν τα παραμύθια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλά. Κύριε Στρογγυλή. Καλό σας βράδυ. Και ακούγοντας, φίλες και φίλοι, όλο αυτό το σκηνικό το οποίο διαδραματίζεται, γιατί μιλάμε για σκηνικό καλό, μην δομημένο, με σκηνοθέτη μου φαντάζομαι το φίλο μου, το συμμαθητή, το Γιάννη. Γιάννη, γεια σου. Είναι ένα σενάριο το οποίο πραγματικά με κάνει και γελό, γιατί μεταξύ όλων αυτών των συναντήσεων που έχουν ο Στουρνάρας και ο καθήλυνα αρμόδιος εμπνευστής του νέου φορολογικού νομοσχεδίου που έχει κατατεθεί και έχουν σηκώσει παντιέρα, λένε κάποιοι εθνοπατέρες, κοροϊδεύοντας τον εαυτό τους, θα έλεγα, τις οικογένειές τους και τις πατρίδες τους. Γι' αυτόν τον λόγο λέω, κυρίες και κύριοι, ξυπνήστε. Έχουμε και τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, το οποίο από ό,τι φημολογείται να πω και την περίπτωση ότι μάλλον θα παραιτηθεί ο πρόεδρός του, είναι θέμα ημερών, θα το δείτε κι αυτό. Ο γραμματέας λοιπόν της κοινοβουλευτικής ομάδας, ο δικός μας εδώ, ο Παναγιώτης Ορίας, ο οποίος κόπτεται για τον αρχηγό του, για το κόμμα του, αλλά για τους Κυκλαδίτες δεν ξέρω τι κάνει. Τέλος πάντων, αν υπάρχει δεν το ξέρω. Φέρεται, λέει, να ανέφερε, θα πρέπει να φορολογηθούν, λέει, όλοι με βάση το ε9 της περιουσίας τους. Το 2012 από το χαράτσι υπήρξαν έσοδα 2,75 δισεκατομμυρίων ευρώ, λέει ο Παναγιώτης Ορίγας. Τώρα που ο Στουρνάρας, λέει, επεκτείνει το φόρο και σε αγρότες, υπολογίζει τα έσοδα σε 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Πώς είναι δυνατόν, προφανώς, κάποιους απαλλάσσει από τη φορολογία, λέει ο μέγας εθνοπατέρας Παναγιώτης Ρίγας, δικός μας Κυκλαδίτης βουλευτής. Συμφώνησε βέβαια και ο Κώστας Σκανδαλίδης. Δεν θα συναντηθούν βέβαια με την ομάδα του Οικονομικού Επιτελείου του Υπουργείου Οικονομικών του κ. Στουρνάρα για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο λέει ότι είναι σε διαβούλευση. Και προφανώς βέβαια πίεσαν να παραμείνει αυτό το χαράτσι, ο ειδικός φόρος, για να κρατηθούν τα έσοδα για να γεμίσουν τα ταμεία και να εισπραχθεί μέσα από τη ΔΕΗ. Αλλά ο Στουρνάρας τους απάντησε ότι αυτό βέβαια είναι αντισυνταγματικό, γιατί είχε επιβληθεί τότε με τον Βενιζέλο για να έχει πρόσχερο χαρακτήρα, δηλαδή δεν μπορεί να θεωρηθεί φόρος το συγκεκριμένο χαράτσι, πολύ σωστά, και φοβούνται ότι θα το προσβάλλουν σαν αντισυνταγματικό. Γι' αυτό, κυρίες και κύριοι, λέω, όταν θέτουν τέτοια μέτρα και γίνεται οικονομική αφέμαξη οριζόντια και κάθετη από όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας, κάποια στιγμή γλυκαίνονται κι αυτοί και ψάχνουν συνεχώς. Ο κύριος Καραβίτης, λένε οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, εδώ και ένα χρόνο επεξεργάζεται το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο έχει δώσει έτσι μια άλλη διάσταση στην πολιτική σκακέρα, που θα είναι ταφόπλακα, φαντάζομαι, του Αντώνη του Σαμαρά. Είναι σίγουρο αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, για σας είναι, και είμαι και σίγουρος, γιατί αφουγκράζομαι εγώ την ελληνική κοινωνία και την αντίδραση του ελληνικού λαού, γιατί δεν ζω σε εικονική πραγματικότητα. Κάθε μέρα στους δρόμους είμαι. Οι βουλευτές σας δεν βγαίνουν και δεν αφουγκράζονται τον κόσμο. Αυτό είναι σίγουρο. Και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτή τη χώρα, λέει, μια ζωή ευθυνδιαζόμαστε. Μια ζωή φταίνε οι άλλοι. Γνωστό αυτό και το παρακολουθούμε πολύ έντονα και από το δικό μας το Δήμαρχο. Όλο οι άλλοι φταίνε. Έτσι, να μην ξεχνάμε και τον Γιάννη τον Δεκαβάλα, γιατί είναι μέρος του θέματος του συγκεκριμένου αυτής της πολιτικής και ο συγκεκριμένος μαζί με όλους τους προτεργάτες που βρίσκονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ενώ εμείς, λέει, είμαστε αθώοι. Κάτι δεν σας θυμίζει. Δεν σας θυμίζει το Δήμαρχο, παράδειγματος χάρη. Εμείς δεν φταίμε. Οι άλλοι φταίνε. Τα Υπουργεία, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, με τα πολεοδομικά, με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία βιώνουμε. Μην τρέφετε αυταπάτες, λοιπόν. Ξυπνήστε. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι ο κύριος Καραβίτης, λέει, είναι εμπνευστής της ιδέας για τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Ποιοι όμως αλήθεια έστειλαν τον κύριο Καραβίτη στο Υπουργείο Οικονομικών και του ανέθεσαν αυτή την τόσο σημαντική αποστολή, είναι ένα ερώτημα. Το ψάξε ποτέ κανείς δημοσιογράφος από αυτά τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και τα μεγάλα δελτία ειδήσεων, τα οποία παρουσιάζουν και λένε και καθημερινά βομβαρδίζουν την κοινή γνώμη στο επικοινωνιακό και έχουν τρομοκρατήσει όλη την ελληνική επικράτεια? Έχουμε ανάγκη από λεφτά. Συνταγή. Φτιάχνουμε ένα ωραιότατο φορολογικό νομοσχέδιο, λοιπόν, ασαφές και περίπλοκο, ως συνήθως,
Αυτό βέβαια γίνεται, ανοίξτε μια παρένθεση, για να ξεφεύγουν οι μοιημένοι και οι επιτίδοι και οι δικοί τους φυσικά. Στη συνέχεια αρχίζουμε να εκδίδουμε ερμηνευτικές εγκυκλίους πάνω στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο και διευκρινιστικές διατάξεις, με στόχο βέβαια πάντα τα συνήθη, υποζύγια και ό,τι μαζέψουμε, ό,τι πιάσουμε. Αυτή είναι η πολιτική η οποία ασκείται και εδώ και ένα χρόνο από την υπεύθυνη κυβέρνηση του Αντώνη του Σαμαρά. Έχετε δει καμιά άλλη πολιτική να εφαρμόσετε? Μόνο φόρους βλέπουμε. Έχετε δει τίποτα αναπτυξιακά? Μην παρασύρεστε από κάτι προγραμματάκια τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα, με κάτι πεντάμινα, με κάτι βοηθητικές εργασίες, μην πω τη λέξη, σε δήμους κλπ. Τα οποία, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, πάλι θα σας πετάξουν κανένα γλυφιτσούρι για να ξεχάσετε τον πόνο σας. Ξυπνήστε, σας λέω. Και βέβαια, σε αυτή τη χώρα, έχω ετοιμάσει ένα βιντεάκι με τον κύριο Καραβίτη. Θα έχει ενδιαφέρον, το πήρα από ένα τηλεοπτικό κανάλι εκεί με τον κύριο Ευαγγελάτο. Παρακαλώ το κοντρόλ να περάσουμε να δούμε το βιντεάκι για να βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα εσείς που μας παρακολουθείτε, γιατί πρέπει αυτά να τα φρεσκάρετε στη μνήμη σας. Ναι. Κύριε Γιωτάκη, Θόδωρα, σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ και για το βήμα που δίνεις να ακουστεί. Έχει δημιουργηθεί μία ομάδα στο Facebook. Ναι. Στην οποία ομάδα είμαι... Από τους πρωτεργάτες, θα έλεγα. Α, ναι. Μπράβο. Ναι, κύριε Γιωτάκη. Λοιπόν, με θύματα λέγεται... ασφαλισμένη στον... Ανασφάλιστη. Ανασφάλιστη, ναι. Όχι, ασφαλισμένη ανασφάλιστη, έτσι. Τιμωρημένη κατά κάποιο τρόπο από το ΤΕΒΕ. Η ομάδα λέγεται ανασφάλιστη του ΟΑΕ. Τι εννοούμε ανασφάλιστη? Εννοούμε για όλους τους ασφαλισμένους του ΟΑΕ, πρώην ΤΕΒΕ και Ταμείο Εμπόρων, τωρινό ΟΑΕ, οι οποίοι λόγω της κρίσης δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα πολύ μεγάλα ασφάλιστρα. Ναι. Με αποτέλεσμα να τους έχουν ανασφάλιστους, να μην τους θεωρούν το βιβλιάριο. Να τους τιμωρούν λοιπόν, και επειδή... να τους χρεώνουν συγχρόνως. Και να τους χρεώνουν. Δηλαδή και δαρμένος και μην πω τη λέξη, έτσι. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί. Αυτά όλα τα αντισυνταγματικά, αυτά είναι πολιτικές, οι οποίες βέβαια ασκεί η κυβέρνηση του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου. Για να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος, γιατί καλά είναι το. Πιο πολύ ο Βενιζέλος κυβερνάει τώρα, μην γελιόμαστε. Εντάξει, μεταξύ μας. Αυτός κυβερνάει, ο άλλος είναι καν το Κινέζο. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, όποιος έχει τέτοιο πρόβλημα. Είναι χιλιάδες ο κόσμος. Να ζητήσει να γίνει μέλος της ομάδας. Υπάρχει δικηγόρος στην ομάδα. Υπάρχουν έντυπα που μπορεί να κατεβάσει από εκεί, να συμπληρώσει όνομα, ό,τι άλλο θέλει. Ναι, πέστε για άλλη μια φορά την διεύθυνση για να μπουν οι τηλεθεατές στο Facebook. Ανασφάλιστη του ΟΑΕ. Έτσι λέγεται η ομάδα. Ναι. Αριστερά στη σελίδα του Facebook είναι ομάδες. Θα βρει ανασφάλιστη του ΟΑΕ. Να κάνει μια κλίση, να γίνει μέλος. Γιατί αποσύρω, παρόλο που έχουμε απόλυτη την Ελλάδα. Εδώ η Σύρος είναι κολέγιο, κύριε. Αποσύρω, δεν υπάρχουν προβλήματα στη Σύρο. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά, κύριε Αγιωτάκη. Καλή συνέχεια. Λέγαμε λοιπόν, αφού έχει ετοιμαστεί το κοντρόλ για να δούμε τον κύριο Καραβίτη, που κάνει βέβαια, αυτός είναι σύμβουλος του Υπουργού, του κυρίου Στουρνάρα. Δεν καταλαβαίνω, λέει, πού είναι οι αδικίες στο φόρο ακινήτων. Πάμε να δούμε ένα μικρό δείγμα, έτσι. Μιλάμε λοιπόν με τον κύριο Καραβίτη, συνεργάτη σύμβουλο του κυρίου Στουρνάρα και έναν εκ των συντακτών, για να το πω έτσι, αυτού του περιβόητου νόμου για τα ακίνητα, αυτού που έχει φέρει εφιάλτη σε όλους μας. Μαζί με τον Θανάση Μαυρίδη, τον διευθυντή του Capital GR και του Κεφαλαίου. Κύριε Καραβίτη, είναι η πρώτη φορά που γίνεται μία παραδοχή. Εγγράφεται ένα φόρο, νομίζω 3,6-3,7 θα γράψετε. Και θα εισπράξετε... Από ό,τι ξέρω είναι περίπου 3,5 δις, πολύ ωραία. Και θα εισπράξετε 2,855, κάνω λάθος? Αυτή περίπου είναι η πρόβλημα. Καλά, κάνετε πρόβλημα. Λοιπόν μία παραδοχή, ναι, ναι. Ότι ένα μέρος του κόσμου δεν θα πληρώσει, σωστά? Όχι ακριβώς, πώς αλλά είναι, καταλήξτε δηλαδή. Και θα σας πω. Εάν κάνετε αυτή την παραδοχή, σε έναν φορό, με εκπλήσει το γεγονός. Υπάρχουν διαρροές. Ναι, κατανοητό, πάμε στο ερώτημα για με να... Με εκπλήσει το γεγονός
ότι επιβάλλεται ένα φόρο τον οποίο περιμένετε ότι δεν θα τον εισπράξετε. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους ότι φόρος που δεν μπορεί να εισπράξει, πολύ απλά δεν μπαίνει. Αυτό. Ορίστε. Συγγνώμη, πού είδατε ότι δεν θα εισπραχθεί ο φόρος? Όταν κάνετε μια αποδοχή, διότι... παραδοχή, ότι από τα 3,5 που ναι. θα εγγράψετε, θα εισπράξετε τα 2,855, τα 2,9 ή τα 2,7, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το εισπράξετε το υπόλοιπο. Το ότι θα έχεις, όχι, το ότι θα έχεις μια διαρροή της τάξης του 10 ή 15% όπως έχει κάθε φόρος σε όλο τον κόσμο, για διάφορους λόγους, δεν σημαίνει ότι δεν θα εισπραχθεί ο φόρος. Παραπάνω είναι νομίζω η διαρροή, δεν είναι τόσο. Και αυτή η διαρροή οφείλεται σε πολλούς λόγους. Μην το αναλύσουμε. Μην το αναλύσουμε εγώ. Διαφορά αυτή ποιος θα την πληρώσει, κύριε. Το ένα, το άλλο. Εμείς με άλλους τρόπους θα την πληρώσουμε. Εγώ, κύριε Καραβίτη, θέλω να βάλω ένα ζήτημα ακόμα. Δεν έχουμε χρόνο γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Για να βλέπαμε μαζί ένα βίντεο με μαρτυρίες πολιτών που καταγράψαμε σήμερα από εφορίες. Απόγνωση. Σου λέει. Θέλετε να το σχολιάσω? Όχι, θέλω να σας πω λίγο αυτό το κομμάτι που όλοι μας συζητάμε μεταξύ μας. Είμαι σίγουρος κι εσείς ως πολίτης. Ότι δηλαδή. Και να θέλω να το πουλήσω το ακίνητο σήμερα για να πληρώσω τους φόρους, αν έχει τύχει να έχω 2 και 3, γιατί είμαστε μια χώρα με υψηλή ιδιοκτησία. Και είμαστε μια υψηλή ιδιοκτησία, διότι μπορεί να έχουμε τις ιστορικές διαδρομές που μας οδήγησαν εκεί, αλλά έχουμε και το κράτος που μας έσπρωξε εκεί. Λέω λοιπόν ότι ο πολίτης σήμερα είναι εγκλωβισμένος και σε απόγνωση. Να πουλήσει δεν μπορεί. Λεφτά, ό,τι είχε στην τράπεζα τα σήκωσε. Με συγχωρείτε. Πώς θα πληρώσει? Με συγχωρείτε, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Είναι δυνατόν κάποιος να πάει να πουλήσει το σπίτι του επειδή χρωστάει το φόρο στο δημόσιο των 300 ή 400 ευρώ? Ποιον? Είναι δυνατόν? Ποιον? Τι λέτε, κύριε Καραβίτη? Να σας πω φόρος... γιατί αυτό τώρα που λέτε με εκπλήσει εμένα. Άρα μιλάμε για φόρους κάποιων εκατομμυρίων. Ένα λεπτό. Να σας πω λοιπόν λίγο, γιατί επειδή ζούμε... επειδή ζούμε στην ίδια χώρα όλοι, να σας πω λίγο αυτό που είμαι σίγουρος ότι ξέρετε. Γιατί πραγματικά το είπα και πριν, θα το επαναλάβω. Ξέρω ότι είστε σε θέση δύσκολη. Δεν θα βάλει κανείς μας να είναι στη δική σας θέση. Αλλά ξέρετε τον πολίτη που έχει το σπίτι με το δάνειο, που κινδυνεύει να το χάσει από την τράπεζα, που του το φορολογείται τώρα με αυτό το νόμο με αντικειμενικές αξίες που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, κύριε Καραβίτη? Είναι ψεύτικες, ψευδεπίγραφες, αλλά αυτές λαμβάνετε υπόψη. Που δεν έχει να πληρώσει όλους τους φόρους. Ένα λεπτό να σας το πω για ποιο πολίτη μιλάω. Που δεν έχει να πληρώσει το ΕΤΑΚ του 10, του 11, του 12 και του 13 που θα έρθουν μέσα σε 4 μήνες. Από το Σεπτέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη. Και είναι συγκεκριμένα τα στοιχεία που λέω. Και ψάχνει σε απόγνωση για να μην του πάρει το σπίτι η τράπεζα. Γιατί ετοιμάζεστε να κάνετε πληστηριασμούς και στην πρώτη κατοικία. Ετοιμάζεται λοιπόν, ψάχνει αγωνία να βρει να το πουλήσει και δεν βρίσκει. Γι' αυτό τον πολίτη μιλάω. Για να βάζουμε τα πράγματα όμως στις σωστές τους διαστάσεις, μιλάμε για ένα φόρο που αντιστοιχεί σε μία μηνιαία δόση ενός δανείου. Αυτό είναι όλο που μιλάμε. Ναι. Για να μην αναφερθώ στα αγροτεμάχια, όπου μιλάμε για φόρους που είναι πολύ μικρότερα τα ποσά της τάξης των 50, 60, 70 ή 80%, 80 ευρώ για κάποιες δεκάδες στρεμμάτων. Τα εισοδήματα, ξέρετε, λοιπόν, που βρίσκονται, την ανεργία τη συνυπολογίζετε. Κύριε Καραβίτη, ζούμε σε μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Σας είπα, οι άνεργοι, μισό λεπτό, οι άνεργοι που δεν έχουν περιουσία, δεν πρόκειται να πληρώσουν φόρο βέβαια. Οι άνεργοι που έχουν περιουσία θα πληρώσουν το μισό φόρο. Οι άνεργοι που έχουν περιουσία και έχουν και παιδιά, δεν θα πληρώσουν καθόλου φόρο. Πώς το λέτε αυτό, λοιπόν, από ποιο όριο και πάνω? Ένα λεπτό. Μην φοβίζουμε τον κόσμο. Όχι, να φοβίζουμε τον κόσμο και να μην τον φοβίζουμε, αλλά να του λέμε την αλήθεια. Πώς, τι πρέπει να έχει ένας άνεργος με 2 παιδιά για να μην πληρώνει φόρο ακινήτων αυτών που θεσπίζετε? Θέλετε να μας θυμίσετε τι λέει ο νόμος? Με 3 παιδιά. Με 3 παιδιά. Τι εισόδημα πρέπει να έχει συνολικά? 11.000. 11.000 ευρώ. Αν έχει πάνω. Αν λοιπόν ένας, ο οποίος έχει ένα εισόδημα μέχρι... Ορίστε. Οικογενειακό εισόδημα. Δηλαδή, είναι άνεργος, έχει πάρει το σπίτι με δάνειο, έχει η γυναίκα του μια δουλειά από την οποία βγάζει όποια χρήματα και σήμερα
πρέπει να είναι μέχρι τα 11.000 για να μην πληρώσει. Επειδή έχει όμως και περιουσιακά κριτήρια, αν αυτός ο άνεργος με τρία παιδιά και 11.000 εισόδημα, δηλαδή με εισόδημα 800 ευρώ το μήνα για να ζει στα τρία παιδιά, τυχαίνει κύριε Καραβίτη να έχει κληρονομήσει και ένα σπίτι στο χωριό, επειδή μεγαλώνει η αξία της περιουσίας του, δεν εξαιρείται από αυτή την πρόνοια του νόμου? Εξαιρείται. Σας το απαντώ εγώ. Μπορεί να εξαιρείται. Εξαιρείται. Μισό λεπτό. Με το σπίτι που κληρονόμησε από τη γιαγιά του στο χωριό. Το οποίο δεν παράγει εισόδημα, το οποίο δεν είναι τίποτα και μπορεί να μην έχει πάει και τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό είναι το δίκαιο. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτή η περιουσία. Υπάρχει βεβαίως. Εάν δεν μπορεί να το πληρώσει, απλώς δεν θα το πληρώσει το φόρο. Και τι θα γίνει, τον πάτε φυλακή? Δεν θα το πληρώσει. Θα τον πάτε φυλακή? Όχι, δεν νομίζω να πάει, δεν νομίζω να πάει φυλακή. Τι λέτε δεν δηλαδή νομίζω. Τώρα. Υπάρχουν διάφορες πρόνοιες στους νόμους και στη γενική μας νομοθεσία που προβλέπονται. Τότε γιατί δεν το εξαιρείτε και τρέφετε κι άλλο τη συνείδηση της φοροδιαφυγής? Γιατί από αυτό που μου λέτε, στην ουσία είναι η πληγή που τόσα χρόνια ζούμε. Γιατί μάθαμε τη φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή. Αν λοιπόν έχετε την αντίληψη ότι δεν πρέπει να το πληρώσει, θεσπίστε το. Πείτε, μην το πληρώσει. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα, κύριε Βαγγελάτε. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Μα λέτε, άμα δεν έχει, δεν θα πληρώσει. Έχει αδυναμία, εάν έχει αδυναμία να πληρώσει, δεν θα πληρώσει και η πολιτεία θα δει τι θα κάνει με αυτή την περίπτωση. Τι είναι οι προτεργάτες εφαρμογής νεοφιλελεύθερης πολιτικής? Εγώ δεν είμαι οπαδός της συγκεκριμένης σχολής. Τα παιδιά του Σικάγο, έτσι, αυτοί είναι. Και οι οποίοι, θα σας πω ξανά ποιος είναι ο κύριος σύμβουλος του Στουρνάρα και ψάχτε λίγο ποιοι τον το πεθέτησαν. Και βέβαια λέει, από ό,τι ακούσατε κι εσείς, δεν καταλαβαίνω, λέει, πού είναι οι αδικίες στο φόρο ακινήτων. Γιατί λέτε ότι έχει πολλές και εξόφθαλμες αδικίες? Αναρωτιέται. Πώς θα αντιμετωπιστεί το δημοσιονομικό πρόβλημα, αν δεν μπει ο φόρος, λέει? Πώς θα δημιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασμα? Ρώτησε τον Αντώνη τον Σαμαρά, κύριε Καραβίτη. Το ότι θα υπάρχει, λέει, διαρροή 10 με 15% δεν σημαίνει ότι δεν θα εισπραχθεί ο φόρος και αυτή η διαρροή μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ποντάρει στα ζώα, τα οποία βρίσκονται στις τάνες που θα φορολογήσει, που θέλει να φορολογήσει, που φημολογείται ότι θα μείνει. Έτσι. Αφοπλιστική, λέει, ήταν η απάντηση του συμβούλου του κ. Στουρνάρα όταν ρωτήθηκε τι θα συμβαίνει όταν κάποιοι πολίτες δεν έχουν να πληρώσουν και κυρίως στις περιπτώσεις των ανέργων που έχει πάρει παρεμπιπτόντως το φαινόμενο και το ποσοστό της ανεργίας σε τρομακτικά ύψη. Έχουμε το παγκόσμιο ρεκόρ, φίλες και φίλοι, το παγκόσμιο ρεκόρ ανέργων σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, την οποία υπηρετούν οι πολιτικοί ταγοί αυτής της πατρίδας που λέγεται Ελλάδα, ο Στουρνάρας, ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι, έτσι. Αν δεν μπορεί, λέει, να πληρώσει, δεν θα πληρώσει. Δεν νομίζω να πάει φυλακή. Κάποια πρόνοια θα υπάρχει. Θα δούμε. Ότι μαζέψομαι είναι, αυτό που σας έχω πει. Και ο κύριος Καραβίτης, ο οποίος βγήκε στον κύριο Ευαγγελάτο στον Sky ως στενός συνεργάτης του Υπουργού Οικονομικών του κυρίου Στουρνάρα, ο κύριος Νίκος Καραβίτης, λοιπόν, που εμπνεύστηκε τη νέα φορολογία των ακινήτων, ο οποίος έχει δημιουργήσει, θα λέγαμε, θαλασσοταραχή στα εδώ κυβερνητικά και δικοματικά αυτά κυβερνητικά επιτελεία, πρωταγωνίστηκε ως επικεφαλής της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας στις τερατώδες αλχημίες, όπως αποδεικνύεται και των υστέρων, αλλίωσης των οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών για να μπει η Ελλάδα στην ΟΝΕΕ το 2000 και κατόπιν στο ευρώ. Είναι του συστήματος και του περιβάλλοντος του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σιμίτη και τώρα, από ό,τι φημολογείται, του Βαγγέλη του Βενιζέλου, ο οποίος μάλλον λέγεται ότι τον επέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών για να ασκήσει και να δημιουργήσει αυτό το τερατούργημα, το οποίο βέβαια φορολογεί ό,τι υπάρχει. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις στις φορολογίες, όπως είναι οι ναοί, οι λατρευτικοί χώροι, όπου υπάρχει λατρευτικός χώρος το εξαιρεί, και τις εκκλησίες βέβαια, γιατί δεν τολμάει, αλλά τις τάνες, τα ντάμια, τα φορολογεί αυτά, τα χωράφια, τις αποθήκες, τα κλιματοστάσια, τις παράγκες,
γενικά ό,τι υπάρχει. Ό,τι μαζέψουμε θέλουμε για να δημιουργήσουμε, είπε, λέει, το πρωτογενές πλεόνασμα. Και ποιος του είπε ότι αυτή η άσκηση της πολιτικής είναι στη θεωρία τη νεοφιλελεύθερη πολιτική που θέλει να, ή είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό ότι θα εφαρμόσει ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνησή του. Αυτό είχατε αντιληφθεί εσείς. Και βέβαια εξ αφορμής όλων αυτών που σχεδιάζουν αυτοί όλοι οι μεγάλοι πολιτικοί κατ' εντολή κάποιων απ' έξω από εδώ, η πολιτική λέει ανυπακοή. Να διαβάσω έτσι ένα μικρό απόσπασμα από ένα άρθρο του κυρίου Κώστα Δουνίκα, του κυρίου Κώστα Δουνίζα, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Η πολιτική ανυπακοή, λέει, είναι ατομική, η δημοκρατική συλλογική. Μία κυβέρνηση που εγκαταλείπει τις προεκλογικές της δεσμεύσεις ή παραβιάζει βασικά δικαιώματα και προφανείς ανάγκες της συντριπτικής πλειονότητας, χάνει τη δημοκρατική της νομιμοποίηση. Η πολιτική ανυπακοή του πλήθους αποτελεί αυθεντική ηθική και δημοκρατία εν δράση, σε αντίθεση με την ανομία της εξουσίας. Είναι αυτό που φοβάται κάθε εξουσία. Η ανθρωπότητα γεννιέται με ανυπακοή. Ο Αδάμ και η Εύα παρακούν τον Θεό, αφήνοντας τον Παράδεισο, για να έρθουν στη γη. Ο Προμηθέας κλέβει τη φωτιά από τους θεούς και δημιουργεί τον ανθρώπινο πολιτισμό. Ο Σωκράτης παραβιάζει την ορθοδοξία της Αθήνας και πεθαίνοντας βάζει τον θεμέλιο λίθο της φιλοσοφίας. Στην νεωτερωτικότητα, αντίσταση και ανυπακοή οδήγησαν σε όλες τις ελευθερίες που θεωρούμε δεδομένες εμείς σήμερα. Η απελευθέρωση των δούλων, η καθολική ψήφος, βασικές προστασίες της εργασίας, η κατάργηση των διακρίσεων κατά των γυναικών, των φυλετικών και άλλων μειονοτήτων, για να αναφερθούμε μόνο στα βασικά, δεν θα υπήρχαν χωρίς τις παράνομες ενέργειες των ανυπάκουων. Αφαιρέστε από την ιστορία την αντίσταση κατά του ισχύοντος νόμου και θα βρισκόμασταν ακόμα σε δαντική κόλαση, λέει, γράφει ο καθηγητής. Η πολιτική ανυπακοή είναι η σύγχρονη εκδοχή του δικαιώματος αντίστασης. Η έννοια έγινε γνωστή με το μαζικό κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενάντια στις ρατσιστικές διακρίσεις και τον πόλεμο στο Βιετνάμ που ξέσπασε με μια απλή πράξη ανυπακοής. Η Αφροαμερικανίδα Ρόζα Πάρξ αρνήθηκε το 1955 να παραχωρήσει τη θέση της στο λεωφορείο σε έναν λευκό άντρα, όπως όριζε ο τότε νόμος. Ο Νίξον από την άλλη πλευρά κατήγγειλε τους αντιφρονούντες ως αναρχικούς και εξτρεμιστές αιτία των ταραχών. Δεν ήταν το Βιετνάμ ή ο ρατσισμός, αλλά η έλλειψη σεβασμού προς το κράτος δικαίου. Ξέρουμε από την ιστορία ότι όταν η εξουσία απαντά στους ανυπάκους με γενικότητες περί κράτους δικαίου, έχει χάσει το επιχείρημα και το μόνο που της απομένει είναι η καταστολή. Κανένας νόμος ή κυβέρνηση δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν έχει την ενεργητική αποδοχή ή τουλάχιστον την ανοχή των πολιτών. Άρα λοιπόν αυτά τα οποία σχεδιάζονται, εάν έχουν τη δική μας ανοχή, τότε θα γίνει πράξη αυτό το οποίο είπε παραδείγματος χάρη ο κύριος Καραβίτης, ότι θα έχουμε μία απώλεια 10-15% από τα 2,9 δισεκατομμύρια που σχεδιάζομαι να εισπράξουμε με τον φόρο αυτόν τον καινούριο. Μία κρίση, να συνεχίσω βέβαια, μία κρίση νομοποίησης και εξουσίας δεν προκύπτει βέβαια από μεμονωμένες πράξεις ανυπακοής. Δημιουργείται όταν το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί πλέον να εξασφαλίσει αποδοχή της βασικής πολιτικής και των αρχών του. Και πρέπει να καταφύγει στον ανοιχτό καταναγκασμό, στην ιδεολογική χειραγώγηση ή στα ψεύδη, με άλλα λόγια, στην ταύτιση νόμου και ανομίας. Η πολιτική ανυπακοή του πλήθους αποτελεί αυθεντική ηθική και δημοκρατία εν δράση, σε αντίθεση με την ανομία της εξουσίας. Είναι αυτό που φοβάται κάθε εξουσία. Κρατήστε τα, αυτά είναι ένα ενδιαφέρον άρθρο του κυρίου Κώστα Δουνίζα, έτσι για να λέγονται, γιατί πρέπει να υπάρχουν και οι πολιτικές απαντήσεις σε ζητήματα τα οποία σήμερα σχεδιάζονται από τους κυβερνώντες. Γιατί η πολιτική η οποία ασκείται, η νεοφιλελεύθερη πολιτική η οποία ασκείται σήμερα, φίλες και φίλοι,
πώς να τη θεωρήσω. Την έχετε δει πουθενά σε κάνα εγχειρίδιο εσείς, στις θεωρίες του Keynes, του Friedman, πού, δεν ξέρω. Ας μας απαντήσουν οι οπαδοί και οι ψηφοφόροι της νεοφιλελεύθερης κομματικής παράταξης που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Και αν όλοι αυτοί οι οποίοι εμπιστεύτηκαν τον Αντώνη τον Σαμαρά, τη Νέα Δημοκρατία και τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο στο πάλε ποτέ Πασόκ, θα παραιτηθεί, είναι θέμα χρόνου, θα το δείτε, πιστεύετε εσείς ότι αυτά όλα τα οποία εφαρμόζονται σήμερα και τα οποία θέλουν να επιβάλλουν στον ελληνικό λαό, εάν εμείς αντιδράσουμε, που πρέπει να αντιδράσουμε, έχουμε ηθική υποχρέωση, γιατί εμείς, η δική μας η γενιά, έχει τον τρόπο να διακρίνει τις διαφορές της προηγούμενης εποχής με την σημερινή. Και επειδή έχει εργαστεί ο ελληνικός λαός και έχει ιδρώσει και έχει κοπιάσει, άσχετα τι έλεγε ο πρώην Πρωθυπουργός, αυτά τα παραμύθια τα οποία χρησιμοποίησε, κάποια μικρά, τα οποία θα τα εξαιρέσουμε από την πολιτική μας ανάλυση που θέλουμε να κάνουμε εδώ. Ο ελληνικός λαός έχει κοπιάσει και έχει δημιουργήσει μια πλούσια χώρα που λέγεται Ελλάδα. Έχει δημιουργήσει ένα περιουσιολόγιο και μια ακίνητη περιουσία η οποία είναι μοναδική στην Ευρώπη και την οποία βέβαια αυτή η περιουσία εποφθαλμιά ένα μεγάλο κομμάτι των έξω από εδώ, με συνεργάτες βέβαια κάποιους πρόθυμους και σκυμμένους πολιτικούς συνεργάτες για αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα πρέπει εμείς, η δική μας η γενιά περισσότερο, εάν σέβεται τον εαυτό της, εάν θέλει να σωθεί, εάν θέλει να διατηρηθεί και να συνεχίσει την πορεία του το ελληνικό έθνος, να βάλει ένα φρένο και να βάλει ένα stop σε όλες αυτές τις πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν αυτοί όλοι οι εγκάθετοι, κατ' εμέ, οι εγκάθετοι, οι οποίοι προσπαθούν να εφαρμόσουν ό,τι μέχρι σήμερα θέλουν να επικρατήσει στην ελληνική κοινωνία. Η εικονική πραγματικότητα μας έχει δείξει ότι δεν πάει άλλο. Και για να σας δώσουμε ένα μικρό δείγμα, έχω ετοιμάσει ένα μικρό αφιερωματάκι στο μεγάλο πολιτικό ηγέτη και αρχιτέκτονα της ληστείας που έκανε στους μικρομολογιούχους, τον σημερινό αντιπρόεδρο της ελληνικής κυβέρνησης και συνειδοπόρο που, γιατί υπέγραψαν και μνημόνιο συνεργασίας με τον Αντώνη τον Σαμαρά, πώς γίνεται Πασόκ Νέα Δημοκρατία, πώς τα βρίσκουν, έτσι. Δεν σας έχει προβληματίσει, αγαπητοί φίλοι και φίλες που έχετε εμπιστευτεί αυτούς? Το έχετε καταλάβει τι παιχνίδι παίζουν στις πλάτες της δικές σας και της δικές μου? Όλοι αυτοί. Και αυτά τα οποία λέγονται, μην πιστεύετε τίποτα. Πάμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι, έτσι για να φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη, τι έλεγε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος. Πάμε να το δούμε γρήγορα, για να αποφωνήσουμε στο τέλος. Νομίζουν ορισμένοι, όπως το νόμιζαν και πριν τις εκλογές του Μαΐου, ότι οι λύσεις είναι απλές. Πασό και Νέα Δημοκρατία θα αναλάβουν το βάρος της συγκυβέρνησης και της εφαρμογής του λεγόμενου μνημονίου. Δεν ήταν έτσι, το λέγαμε. Λέγαμε ότι το Πασόκ δεν είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει δεδομένη κυβέρνηση και δεδομένη πολιτική κατεύθυνση για τη χώρα την επομένη των εκλογών. Κάποιοι δεν μας πίστευαν. Κακώς αποδείχθηκε ότι λέγαμε την αλήθεια. Και στο όνομα της αλήθειας δίνουμε τη μάχη. Γιατί, φίλες και φίλοι, εμείς έχουμε μάθει πολύ καλά το μάθημα. Δεν μπορεί κανείς να λέει προεκλογικά ψέματα. Γιατί τώρα όλα είναι πληρωτέα άμα τη εμφανίσει την επομένη των εκλογών. Άρα δεν είπαμε και δεν θα πούμε τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Απέναντί μας λοιπόν έχουμε όχι ένα κεντροδεξιό μέτωπο, αλλά το μέτωπο της καθαρής και σκληρής δεξιάς, της σκάλα δεξιάς, όπως θα έλεγε ο φίλος μας ο Απόστολος Κακλαμάνη. Μια συσπήρωση ακραίων στην πλειοψηφία του στοιχείων που επανέρχονται στην κήτη τους στο όνομα μιας μικροπαραταξιακής επιδίωξης. Έχουμε απέναντί μας τον κύριο Σαμαρά και το κόμμα του που με άγχος προσπαθεί να λύσει προβλήματα εσωκομματικών συσχετισμών χωρίς αυτοκριτική, χωρίς συνείδηση ευθύνης για την κατάσταση στην οποία παρέδωσαν τη χώρα το 2009, χωρίς συγκεκριμένη πρόταση, χωρίς αξιοπιστία στην Ευρώπη και μάλιστα χωρίς αξιοπιστία
στις συντηρητικές, τις δεξιές κυβερνήσεις της Ευρώπης που κυριαρχούν και απέναντι στις οποίες δίνουμε επί τόσο καιρό τον αγώνα με δυσμενείς συσχετισμούς, γιατί είναι ομογάλακτοι και ομόλογοι του κυρίου Σαμαρά οι περισσότεροι που κυβερνούν. Έτσι για να φρεσκάρουμε τη μνήμη, δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα γίνουμε και εμείς τελικά οι προδότες του έθνους ή θα αντιδράσουμε, φίλες και φίλοι. Έχω ένα ενδιαφέρον άρθρο του Πέτρου του Χασάπη, το οποίο βέβαια είναι μεγάλο, δεν προλαβαίνω να το πούμε στην άλλη μας εκπομπή. Στα δικά μας αποκλειστικά χέρια είναι αυτή τη στιγμή η τύχη ολόκληρου του έθνους που έφτασε ως εδώ στη μακραίωνη πορεία του. Θα είμαστε άραγε εμείς αυτοί που θα λιποψυχήσουμε και θα προδώσουμε. Θα είμαστε άραγε εμείς ο αδύναμος κρίκος που θα σπάσει αυτή την υπέροχη ιστορική αλυσίδα του ελληνισμού ή επιτέλους θα αντιδράσουμε. Όλοι αυτοί στο παρελθόν που μας έφεραν μέχρι εδώ δεν υπολόγισαν τις θυσίες και την προσωπική τους βολή όταν χρειάστηκε. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε, θα είμαστε συνεπείς, παραδείγματος χάρη, δεν θα δημιουργήσουμε την ανυπακοή την οποία οφείλουμε στην οικογένειά μας, στην αξιοπρέπειά μας, στην ιστορία του τόπου μας και να δώσουμε ένα μήνυμα σε αυτούς τους κυρίους οι οποίοι σχεδιάζουν μόνο φόρους. Είμαστε βέβαια κατεκτημένοι, μας έχουν κατακτήσει. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, να ξυπνήσουμε κι εμείς όλοι και να αντιδράσουμε. Και να αντιδράσει ο καθής από μόνος του και να μην βλέπει τι κάνει ο άλλος. Όλοι μαζί, ο καθένας μόνος του. Αν θέλετε, αφού ντρέπεστε, ο καθένας να κάνει το χρέος του. Και να μην είμαστε σε ένα σημείο τέτοιο που έχουμε σαλαμοποιηθεί και αυτοί βρίσκουν την ευκαιρία και ακούμε και διαβάζουμε αυτά τα οποία διαβάσαμε, παραδείγματος χάρη από τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, τι είπε. Αναρωτήθηκε. Έτσι. Να μην τα ξαναυπενθυμίζω. Όποιος ηγέτης στην παρούσα φάση δεν μπορεί να είναι ρυψοκίνδυνος, γίνεται από μόνος του επικίνδυνος. Τα ακούς, κύριε Γιάννη Δεκαβάλα, και για σένα που πήρες εντολές από τη Γερμανία. Πίσουνα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, δεν είχα χρόνο. Αν οι πολιτικοί μας έκαναν ως τώρα το σωστό, θα τους παραδεχόμασταν εμείς ως ικανούς. Αν το κάνουν τώρα, αυτή τη στιγμή, θα τους ομολογήσει η ιστορία ως εθνικά μεγάλους και έξυπνους. Κρατήστε τα. Το όχι του 1940 δεν είχε καμία λογική, είχε όμως εξυπνάδα και αξιοπρέπεια. Τώρα το όχι έχει την σοφία του αυτονόητου και την σαφήνεια της μοναδικής λύσης. Οι νίκες δεν στηρίζονται σε ναι συμβιβασμού, στηρίζονται σε όχι ηρωισμού. Και αυτό βέβαια το είπε ένας μεγάλος ιεράρχης σήμερα, πριν κάποιες ημέρες εξαφορμής της επετείου του 1940, ο Νικόλαος, ο Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβρεοντικής, είπε πολλά. Και χρειάζονται και αυτοί οι ηγέτες, είναι μια χρυσή ευκαιρία να γίνονται παραδείγματα και στους δικούς μας οι γείτορες της Εκκλησίας. Αυτά λοιπόν, κάπου εδώ θέλω να σας αφήσω, να ευχαριστήσω τον κύριο Πρατσιώτη τον Γιώργο από την Πάρο, την Μαρουσό του Σκιαδά, όλους τους φίλους, την κυρία Μαρία από την Σέριφο, δεν έχουμε χρόνο, τον κύριο Μαλιδρέτο και γενικά όλους εσάς οι οποίοι επικοινωνείτε και να σας πω και κάτι άλλο, ότι έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί η πληθώρα όλων αυτών των αιτημάτων και ζητημάτων που έρχονται και ενημερώνομαι, αδυνατό πραγματικά, δεν υπάρχει ο χρόνος, συμπαθήστε την προσπάθεια την οποία κάνουμε από αυτό εδώ το μικρό περιφερειακό κανάλι, το οποίο βέβαια προσπαθεί, αλλά δεν επαρκεί και ο χρόνος, γιατί είμαστε ολιγομελή ομάδα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας μέχρι την επόμενη Πέμπτη, να είστε γεροί και πάνω απ' όλα υπομονή, ψυχραιμία και επιτέλους αντιδράστε και δηλώστε πολιτική ανυπακοή. Επιβάλλετε, φίλες και φίλοι, και εμείς σας παρασύρουμε τα ψεύδη και όλες αυτές τις εικονικές πραγματικότητες που σας σερβίρουν και ακόμα υπάρχουν κάποιοι στρατιώτες που υπηρετούν τέτοιες θεωρίες. Γεια και χαρά.